Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε τι μας είναι ανοησία για τα ζευγάρια σήμερα είναι πώς έχει εξελιχθεί το ανθρώπινο είδος. Γιατί, επιτρέψτε μου, έχει εξελιχθεί με παράλογο τρόπο. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από το Facebook. Εκτεθεί τι γίνεται μέσα στο Facebook. Πρώτα απ' όλα, όλοι έχουμε ένα φίλο ο οποίος κάνει like στη VIP. Είναι ο βλάκας που έσπασε το χέρι που πάει κάνει like ο μαλάκας. Δηλαδή, άμα πεθάνει, θα σου κάνει fan page. Οι ψαγμένες κόμενες με ξετρελαίνουν αυτές που γράφουν κάτι βαθιστόχαστα. Αγαπημένος φιλόσοφος Eric Fromm. Αγαπημένος σκηνοθέτης Κισλόφσκι. Φωτογραφία στο προφίλ. Και από κάτω σχόλια από 50 άντρες. Πω πω τι παιδί είσαι εσύ. Πω πω μωρό μου τρέλα είσαι. Πάντα υπάρχει ο κουλτουριάρης ωραίο ρολόι. Και μπαίνει αυτή, απαντάει LOL. Σοβαρολογή. Δηλαδή, αν σε πλησίασε κάποιο στον δρόμο και έλεγε τι παιδί είσαι εσύ, θα του λέγε like, βρε. Λέει για να καταλάβετε πόσα παράλογα πράγματα κάνουμε στο Facebook. Κάντε τα αναγωγή στην καθημερινότητα. Γράφει ο άλλο το status, τρώω παγωτό. Βλέπει 20 σχόλια από κάτω. Τι παγωτό, ρε φίλε. Βγάλω μια φωτογραφία να μα κάνει tag. Φιλαράκι, τα σπα. Κάτω στην κανονική σου ζωή. Πάρε 20 φίλου τηλέφωνο και πε, έλα, ξέρει τι κάνω τώρα, τρώω παγωτό. Τι λέει η απάντηση, θα πάρει τα παπάρια μα. Τότε το φυσιολογικό. Τα ζευγάρια με κοινό προφίλ με ξετρελαίνουν. Δηλαδή είναι αυτά που έχουν μια φωτογραφία στο προφίλ. Είναι μάγουλο, μάγουλο, έτσι. Yeah. Ημερομηνία γέννησης βάζουν τη μέρα που τα φτιάξανε. Get a life! Ούτε στο Facebook δεν έχεις προσωπική ζωή. Φαντάσου πως είσαι στην καθημερινότητα. Πάω να χέσω. Έρχομαι! Και ευτυχώς που κάποια ιστορικά γεγονότα συνέβησαν σε εποχές που δεν υπήρχε όλη αυτή η τεχνολογία, γιατί έτσι πήραν στην ιστορία τη θέση που τους άρμοζε. Για παράδειγμα, 28 Οκτωβρίου, το ιστορικό όχι του Μεταξά στο Μουσολίνι. Είδηση δεν θα είχαμε πάρει αν υπήρχε Facebook. Γιατί θα ήταν φίλος ο Μεταξάς με τον Μουσολίνι στο κλειστό group Dictators. Θα έπαιρνε μια μέρα ο Μουσολίνι, θα έγραφε στον τοίχο του Μεταξά, θέλω την Ελλάδα. Θα έκανε like ο Χίτλερ. Θα πάταγε ο Μεταξάς όχι και ο Μουσολίνι, θα τον διέγραφε από φίλο. Πόλεμη, σκοτωμή, τέλος. Η Οδύσσια δεν θα είχε γραφτεί ποτέ. Η Οδύσσια εξιστορεί τις δεκαετίες περιπέτειες του Οδυσσέα, προκειμένου να επιστρέψει στην Ιθάκη. Γιατί τσιλιμπούρτισε με την Κίρκη, την Αυσικά, αν υπήρχε Facebook, την ίδια μέρα, με την ίδια ώρα, παιδιά, με το Ιθάκη Express θα πήγαινε ο άλλος πίσω. Θα έμπαινε στο προφίλ της γυναίκας σου, της Πινελόπης, θα έβλεπε ότι άλλαξε το relationship status, το έκανε από merit, it's complicated. Πρέπει να μας πηρήξουν τη γυναίκα, πάμε να δούμε τι γίνεται πίσω, παιδιά. Η Ιλιάδα, ο Όμηρος θα είχε αντιμετωπίσει το έπος αυτό εντελώς διαφορετικά. Θα έφευγε η ωραία Ελένη με τον Μπάρι, θα έκαναν πόλεμο. Γκρουπ στο Facebook θα κάνανε. Πιστεύω κι εγώ ότι η ωραία Ελένη είναι τσουλάρα. Τέλος! Να μαζευτούμε ένα εκατομμύριο Έλληνες εδώ! Ο Φιλιππίδης έτρεξε 42 χιλιόμετρα από το Μαραθώνα στην Αθήνα για να ανακοινώσει έναν ενικήκαμε. Και έπαθε να κοπεί. Σήμερα δεν θα χρειαζόταν να τρέξει. Θα το έβαζε στο Twitter. Τους γαμίσαμε! 72 retweet θα έκανε μόνο ο Άδωνης. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο σπουδαίος Μακεδόνας στρατιλάτης πριν φύγει για την εκστρατεία, θα ήταν ο διαχειριστής του group I love Macedonia, fuck Perses. Θα αναρτούσε φωτογραφίες από τα Γαυγάμιλα, από την Ισό, από το Γρανικό με τα αίματα, λάσπες, τα παλικάρια, έτσι. Θα το γράφανε άλλοι από πίσω πώς είναι εκεί, πώς περνάτε. Θα πάτε και ο Αλέξανδρος, καλά είναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αλλά νομίζω ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι, αν είχαν Facebook, θα το είχαν διαχειριστεί εντελώς διαφορετικά, διότι στη φιλοσοφία τους είχαν την ιστεροφημία. Εμείς δεν το έχουμε σήμερα αυτό. Τι είναι να επικρατήσει μια φιλοσοφία που λέει ζήσε κάθε μέρα τη ζωή σου σαν να είναι τελευταία. Δεν μπορώ, θα ξυπνάω με κατάθλιψη κάθε πρωί. Α, με τι ωραία μέρα, θα πεθάνω σήμερα. Είμαι νέος ακόμα, δεν θέλω. Θα κάθομαι το βράδυ, 12 παρά 5 σε 5 λεπτά, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Αλλά όλοι έχουμε ένα φίλο αλέγρο που την πιστεύει αυτή τη θεωρία και σε μπριζώνει. Είναι που είστε σπίτι, βλέπετε καμιά ταινία και σου λέει πάμε καμιά βόλτα. Και λες, άστο μωρέ φίλε, βαριέμαι. Πάμε μωρέ μαλάκα, πού ξέρεις που θα είμαστε αύριο. Πού θα είμαστε αύριο. Και εγώ σου λέω, είμαστε σε ένα αεροπλάνο το οποίο αρχίζει. Πέφτει ο πιλότος, ανακοινώνει κυρίες και κύριοι, θα πεθάνουμε, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Τι φαντάζεται, θα γυρίσω και θα πω. Δεν πήγαμε και τη βόλτα εχθές. Γιατί δεν επέμενες λίγο δηλαδή. Αλλά και να την είχαμε πάει, να ενθουσιαζόμουν. Στα παπάρια μας ρίχτω, εμείς βγήκαμε έξω χθες, βέβαια. Πήγαμε καρίτσι, γαμό ήτανε, ναι.